Έχουμε κάποια εξέλιξη? Έχουν ληφθεί καταθέσεις από τον ανήλικο και την μητέρα του. Επειδή αρχικά είχε αφαιρθεί να νοηθεί ότι πιθανόν να συνδέονται με την επιταφλογία, δεν είχαν καμία σχέση. Φαίνεται να είναι κάποιες προσωπικές διαφορές που είχε ο ανήλικος με κάποιους άλλους συνομήτικους του, οι οποίοι αποφάσισαν στα εισαγωγικά να τον τιμωρήσουν ή να τον εκδικηθούν χτυπώντας τον. Γίνονται εξετάσεις και σε αυτήν την υπόθεση και ευελπιστούμε ότι θα εντοπίσουν κάποιους από αυτούς τους νεαρούς του. Εντάξει, αν μιλήσει ο 16χρονος, ενώ αν δεν φοβηθεί και μίλησε και δώσει κάποια ονόματα, γιατί σίγουρα ξέρεις με ποιον έχεις κόντρες. Αυτό έγινε έξω από το σχολείο? Έξω από το σχολείο. Υπάρχει κάποιος χώρος δίπλα στο σχολείο όπου γίνονται προπονήσεις τα απογεύματα σε κάποιες ομάδες. Ήταν έξω από το γήπεδο. Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν κάμερες ή δεν υπάρχουν στο γήπεδο? Σε όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριάκου. Έγινε κάτι χθες το βράδυ που πρέπει να το σημειώσουμε? Όχι κάτι το σοβαρό. Πιο μικρά πράγματα. Έγιναν, αλλά μικρά-μικρά. Μάλιστα. Πάντα γίνονται. Πάντα γίνονται στα δικιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κυριάκου. Λοιπόν.